Λοιπόν, όλα έτοιμα. Καλησπέρα. Εδώ στην All Star Arena. Στο ΑΚΑ. Λοβέλα, DBG, Warrior. Βέλαμε ένα. Η αντίθεση για τις δύο ομάδες. Το 3-4 στο 1-6. Στην υπερδίκη στο 3-4 φιλοξενούμενοι. Θα στοχίσουν εδώ στην πρώτη της αντίθεση. Ο κύριος που βλέπετε εδώ, αν αρχίσει να τα βάζει, δεν σταματάει. Την μπάλα χαμηλά, θα προσθέσουμε το καλάθι. Νωρίς. Θα δείξει το σκορ με τον Ζενέλη. Με τριών πόντων, η μπάλα στο σίδερο. Βεργόπουλο στο αμυντικό. Και από εκεί στο Δαμόπουλο. Μπάλα στη γωνία. Πάλι χαμηλά στο Γιώργο. Θα στοχίσει. Ζενέλη σε επιθετικό. Όλοι και θα καθαρίσουν την υπόθεση rebound. Εδώ οι δύο παίκτες συγκρούστηκαν. Ελπίζουμε να μην έχει συμβεί κάτι. Μια χαρά γελάνε, σηκώνονται. Πάρει την προσπάθεια, θα το κάνει ο Γρηγορόπουλος, θα στοχίσει. Κατ' οχή Λοβέλα, χαρακτηριστικά το δίνει και ο Φαουλ, θα γίνει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και την ευκαιρία να πετύχει τους πρώτους πόντους και τους δικούς του και της ομάδας του. Ας το πούμε πρώτη. Και πάλι έξω, πολύ όμορφα στημένη επίθεση από τους Warriors. Με την επιμονή, υπομονή. Βεργόπουλος, εκπληκτική ομαδική προσπάθεια, τους αφήνει συγχαρητήρια. Η μπάλα γύρισε με τον ιδεατό τρόπο και κατέληξε στο καλάθι. Πάντα από πιο από το Βεργόπουλο και έχει ξεκινήσει πάρα πολύ θέση την αναμέτρηση. Το Γιάννης Καμόπουλος μέσα και αυτό. Ιδανικό ξεκίνημα για τους φιλοξενούμενους. Ένα 7. Το Γιάννης και αυτό. Ο
Αντοχή, μπάλα στο σίδερο. Δεν είναι πράγμα να το πει, μια εξαιρετική εμφάνιση την προηγούμενη αγωνιστική με τους Πλέγκερς. Ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που χάρισε την νίκη στην ομάδα του. Με εκείνο το εξαιρετικό, αν θυμάμαι καλά, τρίτο δεκάλεπτο που πραγματοποίησε. Νέο τρίποντο. Ένα δέκα. Έχουμε αλλαγές. Ο Λιχέν θα περάσει στο πάγκο. Σε ένα γονατό του πιάνει τώρα στον πάγο εκεί. Σε επίσημα να μην είναι κάτι. Ούτε τώρα να βρουν στόχο. Η Λοβέλα. Γρηγορόπουλος. Μπεργόπουλος, συγγνώμη, θα προσπίσει. Η Λοβέλα θα προσπαθήσει να βγάλει τον εθνιασμό. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Γρηγορόπουλος άφησε την μπάλα στο καλάθι. Έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Έξω το κρος. 4-10. Μειώσαν στους 6. Ακόμα περισσότερο εκεί παιδούκι. Δεν θα καταφέρουν. Το ωραία ακούστηκε μέχρι εδώ τον συμπαικτό του. Τον θέλαμε αυτό το καλάθι. Γρηγορόπουλος θα πάει με το καλάθι. Τι Γεωργίου Γιατρής, μπάλα στο σίδερο. Για ποιο λόγο δεν κατέβασε την μπάλα μετά στα χέρια του. Δεν του στήκησε τώρα. Γρηγορόπουλος θα στοχίσει. Δέχεται την άλλη σε αυτές τις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης. Συνέχεια στο παιχνίδι. Go!
10, 4. Ο Παγιαλίου θα πάρει και επιθετικό rebound. Πάει να ρίξει το καλάθι. Τριών πόντων, πέρα στο Παρίσουν, εκθετικό rebound, λάθος πάσα. Για κάποιο λόγο υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης. Αρκετά φτηνά λάθη για τη Λοβέλα. Ζένελης με το δεξί, δεν θα πάνε από την μπάλα. Θα καταλήξει τον Γρηγορόπουλο, γίνωσε κάτι ποδαράκια μετά τον εφηδιασμό. Σπάθης για τρεις. Μπάλα στο σίδερο, ριμπάουντ από ποιον. Δαμόπουλος. 30 δευτερόλεπτα απομένουν, τα 19 ανήκουν στους φιλοξενούμενους. Οι οποίοι βρίσκονται στο σύν 3. Δαμόπουλος για τρεις. Συνεχίσει. Παραλίγο νέο λάθος. Καλάθι για τη Λοβέλα, διαχειρός Λευκό Γιάννη, Σουφαντάκη, συγγνώμη, δικό μου τον λάθος, Γρηγορόπουλος για τρεις, Γρηγορόπουλος στο κύσι, τέλος του 10 λεπτού. Όλα έτοιμα για το δεύτερο δεκάλεπτο. Γρηγορόπουλος θα πάρει το φάουλ. Θα προσπαθήσει να δώσει ένα γρήγορο ρυθμό. Και βαγκάκι στα στόχηση σε τρεις. Μερικό που θα προσφυγηθεί. Θα κάνει βήματα. Αλλάζει κατεύθυνση, πολύ όμορφο καλάθι. Θα πάλι μπροστά την ομάδα του 14-12 στο συν 2. Για πρώτη φορά στην αναμέτρηση λοιπόν, η κυπεδούχη μπροστά, για να μην σας στοχίσει. Θα βγει άλλη μία άμυνα από τους κυπεδούχους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν το συν 4, να καταστροφήσουν. Εξαιρετικό comeback από τους υπεδούχους στο συν 4 σε θέση οδηγού. Με πάλι δύσκολα αυτό το χρονικό σημείο της αναμέτρησης. Warriors, Βεργόπουλος για 3. Θα σκορπίσει 16-15 στο συν 1 διαφορά. Ο Γιώργος είναι εξαιρετικός σουτέρ. Το ίδιο και ο κύριος που κάθεται αυτή τη στιγμή στον πάγκο, ο Λευκό Γιάννης.
Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλά ποσοστά και την κάνει 75. Πανομοιότυπος τρόπος, πανομοιότυπο καλάθι με το αριστερό, εξαιρετική προσπάθεια, καλαθάρα και 18-15. Παπαγεωργίου, Βεργόπουλος. Παρά λίγο να γίνει το λάθος, Παπαγεωργίου θα συγκρατήσει. Βεργόπουλος στον Έτερο. Ο Γιώργο, ο οποίος δεν θα καταφέρει να στοχίσει. Για τρεις, μέσα και τεχνικά να κάνει 7 συνεχόμενους πόντους. 21-15, πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Μεσογιάννης κάνει πάρτι. Το δεύτερο δεκάλεπτο έχει βάλει την ομάδα του Φωστίνη 6, 21-15. Με καλή διακάθυνση από τον Ζένελη. 2 οι Βεργόπουλοι στην ίδια ομάδα, 2 Κλωστογιάννηδες. Ένα σε κάθε ομάδα, οι 2 εξαιρετικοί παίκτες. Εδώ ο Κλωστογιάννης θα στοχίσει. Εντάξει, πάμε κιόλα. Κλωστογιάννης για τρεις. Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Ξεκίνησε. Θα δείξει. 21-20. Το παιχνίδι στον πόντο. Για τρεις, όχι, υπάρχει από ποιος, ο Γεωργίου, τελικά ο Βεργόπουλος και από εκεί στον Κλεφτόγιαννη, θα πρέπει να περάσουν γρήγορα το κέντρο, θα το κάνει με τον Δαμόπουλο. Θα ρίξει το τέμπο. Ωρες ώρες το παιχνίδι αποκτάει έναν θεότρελο ρυθμό.
στο Κωνσταντίνο του Παπαγεωργίου. Σιγά σιγά στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Να μπροστά η Γιουβέντους. Αναλαμβάνω βρίσκεται στο 1-6, δεν έχουμε συνηθίσει καλά τη σεζόν. Το 3-4 ο Βερβόπουλος στην παρέα του. Ένας όμιλος που ο καθένας μπορεί να νικήσει τον άλλον. Το είδαμε και στην προηγούμενη συνάντηση. Να το πλέγγερ σκέντησαν τους Raptors. Βλέπετε κανείς θα στοχίσει. Τι έκανε ακριβώς εδώ τώρα, επαναλαμβάνω, εδυνηθιασμός ήτανε 3-1. Ακολουθήσαν άλλοι δύο, δεν είδε κανέναν. Βάλα στη γωνία. Γίνει το λάθος από τον Βεργόπουλο. Το Γιάννης με τα βλό, θα προσθήσει. Επιθετικό, έχουμε θύματα. Το 26-23 θα παραμείνει 1-9. Με τα λάθη για τους φιλοξενούμενους στα 50 δευτερόλεπτα βάση χρόνου. Σίγουρα θα είναι η ώρα το πόρ. Έχουμε την απόλυτη ισορροπία 26-26. Τα 10 ανοίγουν στους Εγόριος. Δαμόπουλος για 3. Μέσα! 16-19. Προβάδισμα και πάλι για τους φιλοξενούμενους. 2. Γρηγορόπουλος. Τι έβαλε ο άνθρωπος! 39-39. Πάμε στην ανάπαυλα. Όλα έτοιμα. Άσο. Για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. 29-29 η απόλυτη ισορροπία. Μπάλα για τους γηπεδούχους. Γρηγορόπουλο θα αφήσει την μπάλα με το φλότερ στο καλάθι. 31-29. Γηπεδούχοι απόψε δείχνουν αποφασισμένοι, αν μη τι άλλο. Δεν αντικατοπτρίζει το
αξία των παιχτών και της ομάδας το ρεκόρ που έχουν, το 1-5. Καλό, εξαιρετικό καλάτι, προβάτσμα 4 πόντων από το νούμερο 6 Λοβέλα. Είπαμε, έχουν μπει με το μαχαίρι στο στόμα. Θέλουν την νίκη, θα το πάνε μέχρι τέλος. Ο Γιάννης παίζει και ένα εκπληκτικό καλάτι, δείγμα της αξίας του. Είναι 12 λεπτό του αυτό. Καθώς και το κάνει όρια. Πάμε για δύο. Θα βάλει και αυτό. Για να παίρνει το αίμα του πίσω. Για εκείνον το χαμένο εμβολιασμό. Το πρώτο ημίχρονος. Με ένα προς τα τέλη του δευτέρου δεκαλέπτου. Τώρα 37-31. Πάθη στην ασίστ. Καλού της άφησε την μπάρα στο καλάθι. Το Γιάννης θα απαντήσει. Όχι, μπάλα στο σίδερο. Γένερης επιθετικό. Αυτή τη φορά θα καθαρίσει αυτό στην κουβάδα. 37-33. Σπάθης και Καλούδης οι πρωταγωνιστές. Το πάντο γελάνε, Σπακάκης. Πάρει το φάουλ. Από το λιμέρι. Μερικόπουλος θα πάρει το φάουλ. Μέσα της τρίτης περίοδου. Σταθερά μπροστά. Οι οποίοι έβγαλαν ενέργεια. Σπουδαίες άμυνες. Και εξίσου σπουδαία καλάθια. Τζενελής μειώνει στους 4. Thank you.
Γιάννης για τρεις. Πάθης, Βορόπουλος. Λεφτογιάννη, μέσα και αυτό. Πάθης, συνέγερωση της κιτάλης στον Καλούδη. Τώρα την παίρνει εκ νέου Λεφτογιάννης. Ποιος μετά τα όρια που θα αναποποιήσει στο πρώτο ημίδωνο. Επανήλθε το όνομά του, σκόρερ. Πάθης θα κοπεί στα ίσα τον Λεφτογιάννη. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει. Ο Κλεφτογιάννης θα καθαρίσει την υπόθεση rebound. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βεργόπουλος, Γένελης. Με ταμπλό παρακαλώ. 42-38. Μπροστά η Λοβέλα 43-38 στο συν 5.
τελευταία 120 δευτερόλεπτα. Τρίτη δεκαλέπτου. Βεργόπουλος θα προσποιηθεί. Θα συνεχίσει. Κάθης. Βεργόπουλος. Διαχειριστούν οι Warriors το γεγονός ότι έχουν έρθει μόλις 6 παίκτες. Το λέω πνευματικά και ενεργειακά. Είναι κάτι που το επισήμανε ο Βεργόπουλος στις δηλώσεις του πριν το παιχνίδι. Γρηγορόπουλος κέρδισε το φάουλ από τον Δαμόπουλο πάνω στην προσπάθεια. Time out. Time out. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Ανοίγαμε στο παιχνίδι μας Γρηγορόπουλος στις βολές. Έξω από στην πρώτη. Έξω από στην στη δεύτερη. Θα πατήσουν η γραμμή. Ο ρεφ ήταν μπροστά. Έχουμε πει εξίως το τελευταίο λεπτό τρίτου δεκαλέπτου. Πριν οι δύο ομάδες λύσουν τις διαφορές τους. Τελευταία στροφή. Ανοίγεις για τρεις. Νομίζω βιάστηκε τώρα. Αυτό του λένε για τον πάγκο, όταν είσαι μόνος σου είναι να τον πάρεις. Πανίσιο είναι σημασμένο σιρτέρ, δεν έχει τέτοια του χάρη στο παντού, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο στην περίοδο του Κάλουβη. Μπορεί να προσφέρει σε πάρα πολλούς τομείς μέσα στο παιχνίδι, στην άμυνα, στα rebound και στο σκοράρισμα. Δεν είναι ότι έχει ποσοστό ευστοχίας 35-40%. Το Γιάννη στη γράμμη των αριθμοβολών. 7 και 3. Άστορο στην πρώτη. Έξω στη δεύτερη. 27 και 3, 24 για την Λοβέλα. Θα μείνουν και 3 με 4 δευτερόλεπτα για τους Warriors, εφόσον εξαντλήσουν όλη την επίδεση, την Λιβεδούκη. Σιβακάκης περιμένει, ο Ρόπλος ανεβαίνει για το screen. Θα πάρει την προσπάθεια, θα σκοτήσει, 5 δευτερόλεπτα, 4, 3, 2, Βεργόπουλος από το κέντρο. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Εδώ που θα κρυφθούν όλα. Να δούμε αν η Λοβέλα έχει την δεύτερη νίκη ή αν οι Warriors φέρουν το ρεκόρ τους στην απόλυτη ισορροπία στο 4-4. Η κέρδια τους μέσα! Να και τα πανεγκυρισμός Petway. Η διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα. Αυτά των 11 πόντων. Μας άρεσε πολύ ο πανηγυρισμός του Λιγκέν. Μας θύμισε το Bedway. Όταν το ακούσε. Για να δούμε την αντίδραση τώρα των φιλοξενούμενων. Μόβουλος, ένα βηματάκι πίσω, θα πάρει την προσπάθεια, θα σκοτήσει. Ο Παγιοργιού θα χρεωθεί το φάουλ.
Γρηγορόπουλο θα πάρει την εσωτερική και στο Γιάννη. Θα πετύχουν εκεί λίγο. Γρηγορόπουλο για δύο. Η μπάλα στο σίδερο. Θα προσπαθήσει να την επαναφέρει στο παρκέ. Κάκης για τρεις, ερμπολ. Ερκόπουλος εξαιρετική πάσα στο Ζέμελι, μισό καλάθι και λίγο παραπάνω θα έλεγα, 50-43, μειώνουν ακόμα περισσότερο στις 7. Για να δούμε τι φινάλε θα έχουμε. Και εκεί δυνάμεις έχουν μείνει στους και στις δύο ομάδες φυσικά. Αντικά στα Βόρειος. Βαγκάκι πλέχει και τώρα εκεί, κατέβασε στο κεφάλι. Γίνει ένα φτηνό λάθος του Παπαγεωργίου. Του Βαγκάκι σε ποιον, τον Καλούδη, θα τελειώσει. Δεν είναι το τελείωμα. Καλά, φύριο ψυγόνο ήταν αυτό. 2-43. Δεν έλυσα στο Κίση. Καλούδη θα κατεβάσει το rebound. Παπαγιώργιο θα κόψει. Αλλαγή για την άλλη πλευρά. Του Βαγκάκη θα πάει στον πάγκο. Σας πάτησε η θέση του. Γιάννης θα στοχίσει. Κάποιος χρησιμοποίησε πόδι, ο Λικέν. Ο Δημήτρης. Σε εκείνον χρεώθηκε. Στα τελευταία 5 λεπτά, 4-34, στο συν 9 η γηπεδούχη. Γαμόπουλος για 3. Εξαιρετικό σου τέρεψα τη γραμμή των 6.75. 52-46. Στους 6, παιχνίδι 2 κατοχών πλέον. Ο Ρόπουλος θα πάει μέχρι μέσα. Αλήθεια στον εαυτό του.
τους τι λάθος κάναν τώρα εδώ οι Warriors. Σοφή κίνηση από τον Γρηγορόπουλο. Θα πάει σε οργανωμένη. Θα ρίξει το ρυθμό. Στο Γιάννη σου δίνουνε το σου. Πρέπει να το πάρει. Δώσανε το σούτ έξω τη γραμμή, δεν το πήρε. Για να δούμε αν θα μειώσουν ακόμα περισσότερο. Αρμόπουλος για δύο αυτή τη φορά. Πάνω στο σίδερο, πηγαίνει όλοι για το rebound. Τον δεχτώ για να τα καταλήξει μπάλα. Θα πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει, όχι. Αποκλείσει μια άγρια ομορφιά, λίγο ρυθμό. Οι δύο ομάδες δεν έχουν φάουλ. Κανένα μέχρι αυτό το σημείο. Η Λοβέλα ήταν μόλις το πρώτο της. Ένα έχουν οι Warriors. Οι άμυνες έχουν πάει λίγο περίπατο. Μια αλήθεια. Αλλά χαμηλά στο Λεγόπουλο, τώρα πάει ο Δημήτρης πάνω του. Ζένελη, δεν θα τελειώσει, επιθετικό ριβάδα από ποιον. Τα χέρια του Γρηγορόπουλου, αλλά θα περάσει εκτός. Κάναν όλα λάθος αυτή την άμυνα. Πάμε σε ένα time out. 2:53 για το τέλος. Τέλος time out. Τώρα που το χρειαζόταν η ομάδα του όσο ποτέ στόχησε. Από εδώ και πέρα οτιδήποτε μικρό ή μεγάλο θα μετρήσει. Κάθε λεπτομέρεια 54-48. Φάουλ. Χαμηλά. Χαμηλά η μπάλα. Θα παιχτεί απ' έξω. Τέσσερα, 50, η διαφορά στους 4. Τώρα που τον χρειάζεται τον Τάσο. Εκείνος ευστόχησε, έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Εφόσον ευστοχήσει, η διαφορά θα πήγαινε στους 3, δεν το έκανε. 54-50, η μάχη καλά μένεται. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Τα τελευταία 120 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, μόλις Λιχέν για δύο από τη γωνία. Μπάλα στο σίδερο. Ο Γιάννης τώρα από μηχανή θεός θα κατεβάσει το επιθετικό rebound. Γορόπουλος Σπάθης. Μόλις θα έρθει για το σπίτι, Σπάθης για τρεις. Ομολογωμένος πρέπει να βγει. Την μπάλα από τα χέρια του Λιμέρη εκτός. 17 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Warriors. 54-50. Παμόπουλος. Για να δούμε θα πάρει αυτός η προσπάθεια. Ζένελης Παπαγεωργίου. 8 δευτερόλεπτα. 5 τώρα. Την μπάλα χαμηλά στον Γιώργο. Έχει το Λιχέν απέναντί του, θα γυρίσει, θα στοχίσει. Την μπάλα για ποιον, για τους γηπεδούχους. Δεν ήταν καλό το τελείωμα. 1:16. 54-50. Για να δούμε αν
καταφέρουν οι Πετρούχοι να κρατήσουν την νίκη. Ήταν η δεύτερη και πολύ σημαντική. Πάθης στο Γιάννης, στο Λιγέν. 3 δευτερόλεπτα πρέπει κάποιος να πάρει την προσπάθεια. Νομίζω έπρεπε να το πάρει το Στρούτ. Είχα περιθώ το συνέχεια που έδωσε στη φάση. Είχε τον χώρο και τον χρόνο. Το πήγαν να πέσουν από το πίσω, δεν τα καταφέρανε. Κλεπτό κάνει θα κλέψει. Δεν θα δείξουν ο πιασμό. Πολύ καλά θα κάνει κατ' εμέ. Θα κρατήσει την μπάλα. Έχει 16 δευτερόλεπτα στην κατοχή του. Ο χρόνος τελειώνει. Έχουνε χρόνο, θα φαντάζομαι θα την εξαντλήσουνε. Στο Γρηγορόπουλο πάει μέχρι μέσα, θα πάρει την προσπάθεια. Τι καλάθι έβαλε, δεύτερο καλάθι. Σε χέριο χρονικό σημείο. Οι φόρες φωνάζουν. Πολύ καλά θα κάνουν αν δεν το κάνουν. Θα στοχίσουν, νομίζω η Λοβέλα θα πάρει τη νίκη. 5 δευτερόλεπτα. Ο Παγιοργίου θα στοχίσει. 1 δευτερόλεπτο. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Έχουμε δύο βολές σε νεκρό χρόνο, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον Παπαγεωργίου. Άστοχος στην πρώτη. Λοιπόν, η Λοβέλα θα πετύχει την δεύτερη νίκη. Θα κερδίσει τους Γόριους. 56-50. Μια μεγάλη και δίκαιη νίκη για την Λοβέλα για το πρωτάθλημα της Development 1.